Τα όσα είπαν ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο Αλέξης Τσίπρας στο Φεστιβάλ Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζουν με μονομαχία των δύο αρχηγών για όλα τα ζητήματα που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Από τις υποκλοπές και την οικονομία μέχρι τον εκλογικό νόμο και το δίλημα της κάλπης. Ή συνεχίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω. Ή χτίζουμε πάνω στα θεμέλια μιας Ελλάδας πρωταγωνιστή στην Ευρώπη με σταθερούς φίλους ή αφήνουμε την τύχη μας στο άγνωστο και τη χώρα έρμεως στις θύελλες των παγκόσμιων ανταγωνισμών. Με λίγα λόγια, ή δίνουμε δεύτερη ευκαιρία στην πρόοδο ή ρισκάρουμε μια δεύτερη φορά στη συμφορά. Εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος. Ακούστε καλά λοιπόν, αφού τόσο πολύ σας αρέσει να μας ακούτε. Τελειώσατε, κύριε Μητσοτάκη. Τελειώσατε. Ως εδώ. Δεν θα σας επιτρέψουμε να γυρίσετε την πατρίδα μας πίσω στις εποχές της καταστολής, του ασφαλίτη, των κοριών, του γύψου. Δεν είμαι κολοτούμπας, δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου, εκτός αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεχθεί ότι η κάλπη της απλής αναλογικής είναι μια βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής σταθερότητας και συμφωνήσουμε από κοινού να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο, έτσι ώστε να αποφύγουμε την αχρίαστη κάλπη της απλής αναλογικής. Ισχυρή και δημοκρατική κυβέρνηση όμως δεν δίνουν τα μπόνους του εκλογικού νόμου. Δίνει πάντοτε σε κάθε κυβέρνηση η ισχυρή δημοκρατική νομιμοποίηση, η ισχυρή κοινωνική συνοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη. Θεωρητικά, ναι, υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, και θέλω να το γνωρίζουν αυτό οι Έλληνες πολίτες, το πρώτο κόμμα να προηγείται σημαντικά του δεύτερου και να σχηματίσει κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βαρουφάκης και ο κ. Κουτσούμπας. Αριθμητικά αυτό μπορεί να συμβεί. Θα συνιστά πολιτική τερατογένεση. Προοδευτική κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί από τις πρώτες κάλπες, τις κάλπες της απλής αναλογικής. Και αυτό δεν είναι τερατογένεση. Τέρατα είναι αυτά που γέννησε και εξέθρεψε ο κ. Μητσοτάκης. Τέρατα είναι αυτοί που βιάζουν τη δημοκρατία. Τέρατα είναι όσοι μας παρακολουθούν. Πάντως, μια σατυρική παράσταση στο φεστιβάλ Sputnik της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για έναν υβριστικό τίτλο εναντίον του Πρωθυπουργού, γραμμένο με κυριολικούς χαρακτήρες. Πρόκειται πια για επίσημη προώθηση του συγκεκριμένου χυδαίου συνθήματος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράλληλα μέσω της δίθεν σάτυρας ξεπλένει και υιοθετεί την προπαγάνδα του Πούτιν και ισανότερα. Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, στην ομιλία του προέτρεψε την κομματική νεολαία να εργαστεί για να μετατραπεί σε πολιτική δράση ο γηπεδικός και απολύτικος κάποιες φορές τρόπος αντίδρασης. Να μετατρέψουμε αυτή την νεανική αγανάκτηση σε πολιτική δράση. Να μετατρέψουμε τα ανώριμα συνθήματα που μοιάζουν με τα συνθήματα των γηπέδων σε συνθήματα που πραγματικά θα τρομάζουν το καθεστώς. Και κυρίως να μετατρέψουμε την οργή σε ελπίδα.